Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να σε βοηθήσω να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις το πρωί, εφόσον το βράδυ ξεκίνησες τη ρετινόλη για αντιγύρανση, για να γεμίσουν οι γραμμές σου, για να φύγουν τα σημάδια από την ακμή, από ουλές που ίσως είχες, διχρωμίες, πανάδες και όλα αυτά που ίσως σε ενοχλούν και δεν θέλεις να τα βλέπεις άλλο ή θέλεις να τα κάνεις μαγικά να εξαφανιστούν. Λοιπόν, αφού σαπουνίσεις πάρα πολύ καλά το πρόσωπό σου, γιατί θέλει διπλό καθαρισμό το πρωί, εφόσον το βράδυ έχεις βάλει ρετινόλη, θα πάρεις και ένα μισελέρ νεράκι. Εγώ έχω τις Medical, είναι πάρα πολύ καλό, μπαίνει πρόσωπο και μάτια και δεν τσούζει καθόλου για τις πιο όριμες επιδερμίδες. Περνά στο πρόσωπό σου, γιατί δεν θέλουμε να μείνει καθόλου σαπούνι και άλλα από το νεράκι. Αμέσως θα νιώσεις ότι μαλάκωσε και ότι ανοίγουν οι πόροι, αλλά δεν μένεις μόνο εκεί. Προχωράς μετά με το ροδό νερό σου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, βρέχεις δύο βαμβακάκια, νοτεύουν καλά και με απαλές, πάντα απαλές κινήσεις, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για αντιγύρανση, δεν θέλει καθόλου τράβηγμα, δεν θέλει καθόλου να κάνεις ζημιά, πρέπει να το κάνεις με αγάπη για να σου γυρίσει πίσω, όπως λέω και στο Instagram, έτσι. Λοιπόν, πάμε τυμπανδύ δυνατά. Να δείτε τις αλλαγές επιτέλους που θέλετε να δείτε όλοι στο πρόσωπό σας και να μάθετε τη σωστή χρήση των προϊόντων. Τελειώσαμε με το ροδόνερο και συνεχίζω όσο είναι βρεγμένη και νοπή η επιδερμίδα μου με το υαλουρονικό. Εμένα με βοηθάει πολύ να τα ανοίγω πριν για να μην χάνω καθόλου χρόνο, γιατί το υαλουρονικό θέλει να είναι βρεγμένη η επιδερμίδα για να κάνει σωστή δουλειά. Ελπίζω οι τρόποι που σου δείχνω τοποθέτησης να σε βοηθήσουν και σένα να κάνεις και πιο γρήγορα και να απορροφούνται πολύ πιο γρήγορα τα προϊόντα. Περιμένω να στεγνώσει 2 με 7 δευτερόλεπτα και συνεχίζουμε με λίγες σταγόνες από την Ιασυναμίδη στο χέρι μας. Πάρα πολύ καλό άπλωμα. Η Ιασυναμίδη είναι η βιταμίνη Β3, για όσους δεν τη ξέρετε. Έχει πάρα πολλά ωφέλη. Πάρα πολλά ωφέλη. Γκουγκλάρετε να τη δείτε πραγματικά. Και μετά θα προχωρήσω, αφού στεγνώσει, με την αγαπημένη βιταμίνη C. Είτε την έχεις σε ορό, είτε την έχεις σε σκόνη, είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα συστατικά που βοηθούν στην αντιγύρανση, βοηθούν στη λάμψη της επιδερμίδας και το πιο σημαντικό, ενισχύουν την αντιλιακή δράση που πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εφόσον κάνουμε χρήση ρετινόλης. Προαιρετικά μετά, αν θέλετε, μπορείτε να εντάξετε στη ρουτίνα σας μία έως και κάθε μέρα το μπουφέ, τον ορό από The Ordinary, έχουμε μιλήσει γι' αυτόν σε άλλο βίντεο. Διαφορετικά περνάμε κατευθείαν στην κρέμα μας, Botox Effect από Aurora, μικρή ποσότητα, δεν χρειάζεται μεγάλη, στο εσωτερικό πάλι του χεριού, απλώνουμε καλά πρόσωπο με το πολεμό και παντρευόμαστε την αντιλιακή μας, ό,τι μα ό,τι και αν κάνετε, βγείτε δεν βγείτε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, ήρθα να ξεβαφτούμε παρέα με το διφασικό Garnier Skin Active, το μακιγιάζ ματιών 2-1, έχω ήδη εμποτίσει τα βαμβακάκια μου. Θα τα αφήσεις πάνω για 1-2 λεπτά και επανέρχομαι. Όση ώρα τα έχεις πάνω στα μάτια σου, εσύ θα κάνεις αυτό με τα δαχτυλάκια σου, απαλά, 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 για να μην χρειαστεί να τρίψεις πολλή ώρα. Και κοίτα, τσακ, μαγικό. Το ίδιο θα το κάνεις και ξαναεπιστρέφουμε, αλλά από την άλλη μεριά τα μαμβακάκια. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε, βγαίνουν και περνάς και τα φρυδάκια που σίγουρα τα έχετε βάψει. Και βουαλά, τα ματάκια είναι έτοιμα, χωρίς να τρίψουμε, χωρίς να πονέσουμε. Συνεχίζουμε το υπόλοιπο πρόσωπο, σαπουνίζοντας το πρόσωπο, σαπουνίζω, πλένω και έρχομαι κοντά σου. Αφού λοιπόν έπλυνα με σαπούνι, θέλω να είμαι σίγουρη ότι έχουν φύγει όλα τα κατάλοιπα του μακιγιάζ, του σαπουνιού και του νερού από το πρόσωπό μου, οπότε σε ένα μισελέρ θα ξαναβάψω, όλα το βάψιμο έχω στο μυαλό μου, καταλαβαίνεις. Θα ξαναβάλω ένα μισελέρ λοιπόν να περάσω την επιδερμίδα μου. Πάρα πολύ απαλές οι κινήσεις, όπως σας έχω πει. Μόνο χάδια και αγάπη δίνουμε στο δέρμα μας για να μας γυρίσει πίσω διπλό. Και κοίτα, ενώ εσύ μπορεί να νομίζεις ότι με το σαπούνι καθαρίστηκες και ότι είναι enough, όχι. Το βράδυ θα κάνετε διπλό καθαρισμό. Το λέω συνεχώς, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ροδονεράκι. Ροδόνερο μαγικό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κάντο και έλα να δεις τι κάνουμε στη συνέχεια. Σενοπό δέρμα γρήγορα, 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 γρήγορα το υαλουρονικό μας. Όπως πάντα, όπως και το πρωί μπορείς να βάλεις ακριβώς τον ίδιο ρο. Και γρήγορα περνάμε στη τζιτωτική.
Τσιτοτική, νοβακουαζόλ, ρετινόλη, όπως θες πες την, μια πάρα πολύ 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 μικρή ποσότητα. Οκ. Okay. Και θα την απλώσεις, όχι κοντά στα μάτια. Μη φοβάσαι ότι είναι λίγο, σε παρακαλώ μη βάλεις πολύ, γιατί θα έχεις πάρα πολύ ανεπιθύμητα αποτελέσματα, δηλαδή κοκκινίλες, αίσθηση τραβήγματος και ίσως ξεφλουδίσεις την επόμενή σου μέρα. Την τσιτοτική ή την οβακουαζόλ, όπως θέλετε πείτε τι, τη χρησιμοποιούμε για λίγο διάστημα. Κάποιες τη χρησιμοποιείτε και πολλοί μου έχετε πει δεν έχετε δει πρόβλημα, αλλά εγώ προτείνω λίγο διάστημα έτσι ώστε απλά να ενσωματωθεί στη ρουτίνα σας σαν συστατικό η ρετινόλη, να δούμε πώς θα δουλέψει και μετά να σας δείξω στη συνέχεια τι θα ακολουθήσετε. Το αφήνετε αν είσαστε αρχάριες 20 με 30 λεπτά και μετά προχωράμε στα υπόλοιπα. Έχουν περάσει λοιπόν 30 λεπτά την ώρα που έβαλες την Novacuazol ή αλλιώς τσιτοτική όπως τη λέω και εγώ και θα τη βρεις και στο YouTube, στο κανάλι μου με αυτή την ονομασία για να δεις ακόμα περισσότερα όσον αφορά την ρετινόλη. Και πάμε τώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα για το βραδινό skin care routine, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε νιασιναμίδη σίγουρα. Αυτή εδώ, ας βάλω τη μικρή τώρα. Έχω και μικρό μπουκαλάκι και μεγάλο. Αν θέλεις την ιασιναμίδη, τη βάζεις σκέτη με τον τρόπο που σου δείχνω και μετά κλειδώνεις με τη ρετινόλη σου. Αν όμως είσαι πιο ενημερωμένη και είσαι από αυτές που με ακολουθούν στα social, μετά μπορείς να βάλεις το μπουφέ, αυτό το μπλε υγρό, το μαγικό, που είναι γεμάτο πεπτίδια, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και βοηθάει πάρα πολύ. Όσον αφορά τη σφυγγυλότητα της επιδερμίδας, διορθώνει το οβάλ και διορθώνει και το διπλοσάγωνο. Και μετά από το μπουφέ να πάρεις πάλι την νιασιναμίδη, αυτή που σου δείξα πριν, όχι να τη βάλεις δύο φορές όμως, και να βάλεις στο χέρι σου νιασιναμίδη με ωρό ρετινόλης να ανακατέψεις, είδες, δύο σταγόνες από το καθένα και κατ' επέκταση να απλώσεις μαζί με την νιασιναμίδη. Γιατί η νιασιναμίδη πολλαπλασιάζει τα ωφέλη της ρετινόλης και τη δράση της επί 10 όταν συνδυαστούν μαζί. Εντάξει, και έτσι μπορείς να κατέβεις και στο λαιμό. Μόνη της η ρετινόλη στο λαιμό μπορεί να δημιουργήσει ερεθισμό, οπότε την αποφεύγουμε. Και αφού στεγνώσουν αυτά τα προϊόντα, με τι θα κλειδώσω εγώ τώρα αυτό το πρόσωπο? Μισό λεπτό να μου στεγνώσουν, να απορροφηθούν, γιατί δεν τα βάζουμε ποτέ πάνω σε βρεγμένη επιδερμίδα. Όλες οι κινήσεις είναι απαλές, είναι σαν χάδια, είναι με πολύ αγάπη στο πρόσωπό μας για να μας ανταποδώσει και αυτό. Και έρχομαι μόλις στεγνώσω να σου πω με τι θα κλειδώσεις στη συνέχεια. Δύο προϊόντα ακόμα. Βλέπεις και πως ενώ η ρετινόλη είναι σε λάδι, πως απορροφήθηκε όμορφα. Τώρα θα πάρω την κρέμα Botox από Aurora που τη φοράμε πρωί βράδυ στην παλάμη μου, όπως πάντα. Κοίταξε, είναι μια κρέμα που πραγματικά δουλεύει, θα σου δώσει εφέ βάσει του πεπτιδίου που έχει μέσα, θα νιώσεις ίσως ένα μυρμήγκιασμα, θα νιώσεις ίσως ένα τέντομα να σου συμβαίνει στο δέρμα σου. Μη φοβηθείς, είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί σου κάνει το εφέ που κάνει το Botox το ενέσιμο. Εγώ ένιωσα τις πρώτες φορές που τη χρησιμοποίησα σαν κάποιος να μου πίεζε το μέτωπο και να μην με άφηνα να κάνω τις κινήσεις που ήθελα. Όμως πραγματικά δουλεύει, είναι εξαιρετική και περισσότερο reviews και ένα βίντεο αφιερωματικό σε αυτή την κρέμα θα έρθει σε λίγο καιρό. Και μετά, τέλος.